Τα αντιπρόεδρο του σωματείου. Ξέρετε, έχουμε κάνει και πήγε ερώτηση στην Βουλή. Να πούμε ένα σύνθημα πρώτα. Τα λεφτά αρπάξαν, στον δρόμο μας πετάξαν. Τα λεφτά αρπάξαν, στον δρόμο μας πετάξαν. Στην άλλη βρίσκονται στον δρόμο. Ήμασταν σε εργολαβική δουλεύαμε για την Ελληνικό Χρυσό Μεσικά. Ήμασταν στην εταιρεία Έτοιμα, η οποία ένα πρωί μας λέει ότι θα ακολουθούμε. Τα δύο εργαζόμενοι στον δρόμο. Η πιο ακριβοπληρωμένη εταιρεία. Συγγνώμη, συνάδελφε. Η πιο ακριβοπληρωμένη εταιρεία. 680 εκατομμύρια παίρνουν το Ταμείο Ανάκαμψης. Και δηλώσανε ότι έχουμε 25 χρόνια δουλειά. Και θα αποσχολήσουν 3.000 κόσμο. Εμείς δεν μπορούσαμε 92. Εμείς ήμασταν αυτοί εδώ και 3 χρόνια και 3 μήνες. Κάναμε την πιο βαριά, την πιο αντικείμενη, την πιο επικίνδυνη δουλειά. Με τα λιγότερα χρήματα τους εξυπηρετούσαμε και τώρα περισσεύουμε. Πρόεδρε, πώς τα βλέπεις εσύ? Έτσι είναι. Εμείς αυτό που ζητάμε. Δηλαδή, πρέπει ο ελληνικός χρυσός να μας απορροφήσει. Διώξαν εμάς στις 6, πήραν την έγκριση για να πάρουν τα λεφτά από τις τράπεζες και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα 680 εκατομμύρια. Έχουμε κάνει επίκαιρη ερώτηση στην Βουλή. Γιατί μπορεί να τους τριμώξουμε με αυτή την επίκαιρη ερώτηση. Συγγνώμη, συγγνώμη. Για να πούν και να πει το κάθε κόμμα και η κυβέρνηση κυρίως. Αυτή να τη στιγμή. Δημόσια, για να ακούσετε κι εσείς τι λέει ο καθένας για εσάς και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους που βρίσκονται από την Βουλή.